Που πας ρε στραβωμάρα! Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, παιδες, πώς είστε? Καλά, όχι ότι περιμένω απάντηση βέβαια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Ελληνεράδων Οδηγών. Πάντα σταθερά στην τρίτη σεζόν. Βρίσκομαστε σε ένα κομματάκι της Πέτρου Ράλι. Να πιάσουμε έτσι να δούμε και τη Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι το Κερατσίνι. Να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται. Πω κούραση. Ναι, τεντώθηκα. Βρίσκομαστε στα φανάρια μεταξύ Πέτρου Ράλι και Κηφισού. Να δούμε τι θα συναντήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Εκτός από περίεργα βλέμματα που με βλέπουν και μιλάω μόνος μου και δεν βλέπουν την κάμερα, γιατί είναι μικρή, σε μέγεθος, σαν το πουλάκι μερικών που κράζουν στα σχόλια. Βασικά όχι, η κάμερα παίζει να είναι και πιο μεγάλη από το πουλάκι τους. Το πλήτος, το πλιέτς, το πλιέτς, πλιέτς. Άιντε να δούμε. Έτσι, από απλή περιέργεια δηλαδή. Τι θα συναντήσουμε και σε αυτή τη διαδρομή. Εδώ άλλος με το Citroën. Άντε ρε, άλλαξε ρε λωρίδα ρε Χριστιανή μου. Έλεγξε, τσέκαρες, εντάξει, άδεια λωρίδα είναι, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ τι γίνεται, βρίζονται, τσακώνονται, κάτι κάνουν τέλος πάντων. Αυτός με τα άσπρο Opel, τώρα να δούμε. Βασικά στα αρχίδια μας. Έτσι κι αλλιώς προσπεράσαμε. Πάμε σιγά σιγά στη μεσαία λωρίδα. Και να πάμε και πιο δεξιά. Έλα. Άδειασε, ωραία. Άιντε να δούμε τώρα, πάμε για λαμπράκι. Από την αρχή της όμως. Γρηγορίου Λαμπράκη, εκ των βάσεων. Τι κορνάρουνε μωρέ πίσω. Α, άναψε πράσινο. Όχι, απλά κορνάρουνε έτσι γιατί μπορούνε. Έτσι, ξεκολλιάζονται να κορνάρουνε. Και δεν μπορεί να κουνηθεί ούτε καρφίτσα, ξέρω εγώ, εδώ. Έχουν παρκάρει άλλοι πάνω στο διάζωμα. Αυτά είναι. Εδώ άλλο το έχει παρκάρει πάνω στη λωρίδα κυκλοφορίας. Άρχοντας. Άρχον ο τύπος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Στα αρχίδια του όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Είμαστε πάνω στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Εντάξει. Τώρα ξαναλέω, αυτά τα επεισόδια θα γυρίζω ενώ είμαι φαντάρος ακόμα. Εδώ άλλος με το Mercedes, αλλά κάνει επιτόπου, ένα απογορεύεται. Πόσο ωραία. Μπράβο. Μπράβο μαλάκα, συγχαρητήρια. Κισανότερα. Ένα θα μπορούσε ωραίοτατα από αυτό εδώ πέρα το φανάρι να πάει, να κάνει αριστερά και μετά πάλι αριστερά στο πρώτο στενό και να βγει στο δεύτερο ρεύμα. Όχι βέβαια. Γιατί σου λέει να πάω 20 ολόκληρα μέτρα πιο πάνω και να κάνω 150-200 μέτρα παραπάνω. Γιατί? Όχι βέβαια. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βλέπουμε το μεταξύ στα δεξιά έχουν παρκάρει όπως τους καβλώσει. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν κάθομαι δεξιά. Γιατί δεν συμφέρει να κάθεσαι πλέον δεξιά σε αυτό το δρόμο. Έχουν επιστρέψει όλοι από τις διακοπές. Και είδε το αποτέλεσμα. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Πάνε όπου να είναι παρκάρουν όπου τους καβλώσει. Και αποτέλεσμα, και να θες να κινηθείς στη δεξιά λωρίδα κανονικά που πρέπει να είμαστε στη δεξιά, ακόμα και στις λεωφόρους, παίρνεις τα αρχίδια σου, γιατί έχουν παρκάρει εδώ άλλους με το πεζό.
Το μπλε. Όπως του κάβλωσε καθώς παρκάρει, έτσι, γιατί μπορεί. Τι να τον νιάξει. Εδώ που ανοίγει κάπως ο δρόμος, μπορούμε να πούμε λίγο δεξιά. Κι ας είμαστε πίσω από το διαλυμένο το smart. Που είναι λες και έχει φάει. Βασικά δεν χρειάζεται καν να φας κροσέ. Ένα φούνα κάνει στα smart και έχουν διαλύσει για κάποιο λόγο. Απορώ πώς εγκρίθηκαν αυτά τα αυτοκίνητα γενικά. Τέλος πάντων. Αυτό αφορά τη Mercedes και τη Γερμανία γενικά με τις ψεύτικες μετρήσεις διοξιδίου του άνθρακα. Είμαστε στο ύψος των φυλακών Κορυδαλλού, νομίζω. Δεν ξέρω. Εκεί είναι που λες κανονικά ξέρω να παίξει για λίγο. Στο γκέλι 33. Εδώ τώρα πρέπει να κάνεις αριστερά και μετά πάλι δεξιά. Γιατί ο άλλος ο παπάρας πήγε και πάρκαρε εκεί. Πάμε παρακάτω. Φίλε φορτηγό Lucky Strike που έχει μείνει μόνο κύκλος. Πλάκα κάνει. Και έχω να δω πόσα χρόνια. Ναι, φυλακές είμαστε, έχουν γκρεμίσει εδώ πέρα ένα μεγάλο κομμάτι των φυλακών. Μάλλον είναι που φτιάχνουν τις καινούργιες. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τώρα, μήπως να μπω έτσι να ρωτήσω τι ώρα έχει απόδραση με ελικόπτερο πάλι. Και ας αν λέει τον παλαιό Κώστα, πες μέχρι να δείτε αυτό το επεισόδιο να τον έχει κοπανίσει πάλι με ελικόπτερο. Που κάνανε και πλάκα στο ράδιο Αρβίλα. Πρόσεχε μη λες, μην πεις Κώστας Παλαιοβασίλης. Και πάνε και βουτήξουν οι αστυνομικοί λάθος άνθρωπο. Πω ρε Χριστιανέ μου πίσω να πούμε άνοιξε μια στοματάρα αυτός. Το γασμουριτό. Και είναι και κολλητικό το ρημάτι το γασμουριτό. Ειδικά άμα είσαι κουρασμένος. Ναι, στις φυλακές Κορυδαλλού είμαστε. Είχε πει ένα ωραίο ένα παλικάρι που λέει έτσι όπως έχει φτάσει η εκπαίδευσή μας η μόνη διαφορά λέει, μεταξύ των φυλακών και των σχολείων είναι λέει ότι τα σχολεία δεν έχουν φύλακες. Πραγματικά. Ένα σπάτο. Έχει εκεί σκοπιές βλέπω από εδώ, από εκεί γέρατα. Κάμερες προβολής. Πρώτη φορά είναι που βλέπω τόσο μέσα στις φυλακές. Μόλις γκρεμίσαν τον εξωτερικό τοίχο. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπω μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Και ευχαριστώ, δεν θα ήθελα πάντως να τις επισκεφτώ γενικά. Δεν ας πάμε παρακάτω. Να δούμε έτσι τι άλλο θα συναντήσουμε. Ελλαδάρα, αιώνια Ελλαδάρα. Κοιτάξτε εδώ, έχουν καβαλήσει όλοι πεζοδρόμια. Τι τύπησα με το Citroën. Πώς βρέθηκε πίσω μου, αφού μπροστά μου ήταν. Αν είναι το ίδιο Citroën. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αριστερά σιγά σιγά. Γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα πιο κάτω ο δρόμος στενεύει. Τους έχω περάσει τόσες φορές αυτούς τους δρόμους που πλέον τους έχω μάθει. Δεν είναι κάτι έτσι το τραγελαφικό. Πάμε να δούμε τώρα παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο ύψος Ρενό. Κοντεύουμε για πλατεία Σπάθας. Εδώ βλέπουμε έχουν παρκάρει όλα τα αυτοκίνητά τους πάνω στα πεζοδρόμια.
που δεν είναι καν, ξέρω εγώ, να πεις αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Απλά πάνε και παρκάρουνε, εδώ το μηχανάκι θα την κάνει τη μαλακία, φυσικά. Δεν μπορούν τα μηχανάκια χωρίς να κάνουν μαλακίες. Εδώ άλλο στο φορτηγό, το έχει παρκάρει και πάνω στη διάβαση. Ούτε τον ενδιαφέρει τίποτα. Εντάξει, ένα μέτρο πιο μπροστά. Ο άλλος έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Ας πάντα. Εδώ άλλος με το Mercedes στο βάθος, πήγε από τέρμα δεξιά, να δώσω εδώ πέρα με τη Mercedes. Τέρμα δεξιά για να πάει αριστερά. Οκνόβαλο. Λοιπόν... φτάνουμε κοντά τώρα στο ύψος του Σαλδάρι. Να δούμε έτσι πιο κάτω τι γίνεται. Είναι και λίγο η κούραση. Είναι και λίγο πλέον ότι... καλή ώρα άλλος με το βαν εδώ, δες, βγαίνει, έτσι, μπράβο αγόρι μου. Έτσι, βγες σαν να μην υπάρχει αύριο. Παραβίασε τον κώδικα, μπορείς. Κάνε σφήνες, μπράβο. Μπράβο. Δέστε πως οδηγάει το μαλακισμένο, ρε. Τι μεταφέρει αυτό τώρα, παγάκια, παγωτά. Κάτι μεταφέρει παγωμένο πάντως. Είχε καμιά μαλακιά, πες κάτω στον δρόμο, τον ήπιαμε. Τον ήπιαμε απλά. Με συνοπτικές διαδικασίες. Τέλος πάντων, μάγκες μου και μαγκίτισες, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα επεισοδίου. Subscribe, share, like και τα γνωστά, και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια σε όλους να ευχηθώ και καλά κουράγια και πάλι. Αυτός εδώ πέρα τι κάνει, όπισθεν της... τι έγινε εδώ, ρε? Όχι, έχει ξεχασμένο το φώτα της όπισθεν. Τέλος πάντων, subscribe, share, like, κάνει επί τόπου η τύπισσα και θα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια σε όλους.